Καλησπέρα! Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να αυξήσεις τη μυϊκή σου μάζα, το μυϊκό σου όγκο, χωρίς να βάλεις σωματικό λίπος. Για να δούμε. Καθημερινά παρακολουθώ ένα σωρό άτομα που θέλουν να αυξήσουν τη μυϊκότητά τους χωρίς να αποκτήσουν κοιλιά. Θέλουν να νιώθουν πολύ πιο δυνατοί, να έχουν καλύτερο εκτόπισμα στο χώρο και στα ρούχα τους να είναι πιο γεροδεμένοι. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να συμβεί κάτι τέτοιο? Οι περισσότεροι που μπαίνουν σε αυτή την προσπάθεια κάνουν τα δύο πιο συχνά λάθη. Το ένα είναι ότι φοβούνται να φάνε παραπάνω φαγητό. Συνήθως είναι οι πιο έμπειροι στο άθλημα με τα βάρη, που σηκώνουν βάρη, είναι κυρίως παιδιά του fitness, και νομίζουν ότι οποιοδήποτε γεύμα κάνουν με παραπάνω φαγητό θα τους παχύνει και θα αποκτήσουν κοιλιά λόγω αυτού. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αν προσέχεις πόσες θερμίδες λαμβάνεις, κάτι το οποίο θα το αναλύσουμε και θα το δούμε στη συνέχεια αυτού του βίντεο, τότε δεν θα βάλεις πλεονάζον σωματικό λίπος. Το δεύτερο πιο συχνό λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι τρώνε πάρα πολύ. Έχουν καθημερινά αυτά που λέμε cheat days. Παραγγέλνουν συνέχεια απ' έξω και κάθε μέρα είναι μια μικρή φιέστα. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν πρόκειται να δούνε το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η μέγιστη απόκτηση μυϊκής μάζας και η ελάχιστη απόκτηση σωματικού λίπους. Για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζονται δύο βασικά συστατικά. Μία προσεγμένη διατροφή και προπόνηση με βάρη, με αντιστάσεις. Αν κάποιος προσέχει τη διατροφή του, είναι η διατροφή όγκου που λέμε, δηλαδή έχει παραπάνω ενέργεια από αυτή που σας αναλογεί μέσα στη μέρα, αλλά δεν κάνει βάρη και είναι όλη μέρα στο καναπέ, τότε θα βάλει σωματικό λίπος και θα αποκτήσει κοιλιά. Αν όμως κάνει συστηματική άσκηση με βάρη, δίνει την διέγερση που θέλουμε στο μυϊκό του ιστό, τότε η διατροφή είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να δει διαφορά στο σώμα του. Ανάλογα την περίπτωση του κάθε αθλητή, ο οποίος κάνει βάρη, προπόνηση με αντιστάσεις, μιλάμε και για διαφορετικό θερμιδικό πλεόνασμα στη διατροφή του. Με βάση τις οδηγίες ενός εξαιρετικού επιστήμονα του Lyle McDonald, που θα παραθέσω κάπου εδώ, θα δεις ότι ας πούμε στον πρώτο χρόνο που κάποιος σηκώνει βάρη και είναι στο χώρο του fitness, μπορεί να βάλει μέχρι και 10 κιλά μυϊκής μάζας. Στο δεύτερο χρόνο, αν είναι λίγο πιο έμπειρος, μπορεί να βάλει μέχρι περίπου 5 κιλά μυϊκής μάζας. Στον τρίτο χρόνο, ξανά μιλάμε για 2 με 2,5 κιλά μυϊκής μάζας. Στον τέταρτο και τον πέμπτο χρόνο μιλάμε μόλις για 1 κιλό μυϊκής μάζας όλο το χρόνο της άσκησης. Για αμελητέα ποσά δηλαδή μιλάμε. Οπότε, αν κάποιος ξεκινάει τώρα και θέλει να αυξήσει τη μυϊκή του μάζα, έχει πάρα πολύ καλό περιθώριο μέσα στον χρόνο να γίνει πιο γεροδεμένος. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να το πετύχει αυτό είναι να προσέχει τις θερμίδες που καταναλώνει καθημερινά. Για να βάλει περίπου 1,5 κιλό σωματικού βάρους ανά μήνα, αυτό που προτείνεται είναι περίπου οι 350 θερμίδες παραπάνω από αυτές που το αναλογούν μέσα στη μέρα, έτσι ώστε να δίνει το απαραίτητο θερμιδικό πλεόνασμα και με την διέγερση που πετυχαίνει μέσω της άσκησής του να πετυχαίνει την αύξηση της μυϊκής του μάζας. Αν κάποιος βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο της άσκησής του και έχει πάρει την πρώτη δεκάρα μυϊκής μάζας κατά τον πρώτο χρόνο που γυμναζότανε, τότε θα χρειαστεί ένα πλεόνασμα περίπου 250 θερμίδων καθημερινά για να έχει την απαραίτητη προσθήκη κιλών ανά μήνα που χρειάζεται. Αν κάποιος είναι στο τρίτο του χρόνο, μιλάμε για 200 θερμίδες παραπάνω από αυτές που το αναλογούν και ούτω καθεξής. Κάποιος που είναι στο τέταρτο και τον πέμπτο χρόνο, σχεδόν δεν έχει νόημα να κάνει θερμιδικό πλεόνασμα, αλλά αυτό το ποσό πέφτει αναλογικά. Για ποιο λόγο κανείς να προσθέτει ένα ποσό των 350 θερμίδων έξτρα στη διατροφή του κατά τον πρώτο χρόνο που αθλείται? Αυτό, αν και είναι έξω από τις συστάσεις που έδειξα πριν από λίγο, συμβαίνει για τον εξής λόγο. Διαφέρει πολύ από τη θεωρία στην πράξη η απόκτηση της μυϊκής μάζας. Και ο λόγος είναι ότι όταν αυξάνεις τη μυϊκότητά σου, καταναλώνεις περισσότερη ενέργεια και όταν δεν κινείσαι και όταν κινείσαι, όταν κάνεις άσκηση. Οπότε από εκεί θα χρειαστεί να παίρνεις λίγο παραπάνω ποσό θερμίδων. Έχουμε επίσης την τροφοδογενής θερμογένεση, ένα ποσό ενέργειας που καταναλώνει το σώμα μας για να κάνει την πέψη των τροφίμων που λαμβάνουμε. Λαμβάνουμε περισσότερο φαγητό γιατί παίρνουμε περισσότερες θερμίδες από τη διατροφή μας, μεγαλύτερη τροφοδογενής θερμογένεση, η οποία υπολογίζεται περίπου γύρω στο 5 με 15% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης που κάνεις μέσα στη μέρα. Τέλος, έχουμε ένα ποσό ενέργειας που το λέμε θερμογένεση δραστηριότητας εκτός άσκησης, το λεγόμενο NEAT στα αγγλικά, Non-Exercise Activity Thermogenesis,
όπου τι συμβαίνει ακριβώς, εκεί ο οργανισμός καταναλώνει ένα ποσό ενέργειας για να διεκπεραιώσει κινήσεις που δεν είναι συνειδητές. Ας πούμε, όταν είσαι περισσότερο υπερκινητικός ή επειδή νιώθεις ότι έχεις περισσότερη ενέργεια, επειδή καταναλώνεις περισσότερο φαγητό μέσα στη μέρα σου, μπορεί, χωρίς να το καταλάβεις, να επιλέξεις να πας με τα πόδια στις σκάλες αντί να πάρεις το ασανσέρ και να ανέβεις στον όροφο σε μια πολυκατοικία που θες. Αυτό το NEAT μας έχουν δείξει οι έρευνες ότι όταν κάποιος αυξάνει το σωματικό του βάρος, αυξάνεται αναλόγως. Οπότε το σώμα σου κοιτάει να προσαρμοστεί όσο μπορεί να διατηρήσει με τον ομοιοστατικό του μηχανισμό το σωματικό του βάρος. Συνοψίζοντας, για να πάρεις την απαραίτητη μυϊκή μάζα που θες χωρίς να βάλεις παραπάνω σωματικό λίπος, πρέπει να προσέχεις τη διατροφή σου να έχει παραπάνω θερμίδες τόσες όσες σου χρειάζονται για το επίπεδο που βρίσκεσαι και δεύτερον να κάνεις προπόνηση με βάρη. Δύο δείκτες έχουμε που σου δείχνουν αν όλα μπαίνουν καλώς και κάνεις σωστά την απαραίτητη διαδικασία. Πρώτον, αυξάνεται η μυϊκή σου δύναμη. Θα δεις να σηκώνεις περισσότερα κιλά στο γυμναστήριο σε βασικές ασκήσεις όπως είναι το squat, το deadlift, οι πιέσεις στήθους, στο μονός γκος θα είσαι πολύ καλύτερος και ούτω καθεξής. Ο δεύτερος δείκτης που κοιτάμε είναι η περιφέρεια μέση σου, που είναι η πιο αντιπροσωπευτική του σωματικού σου λίπους. Άμα βλέπεις ότι η κοιλιά σου μεγαλώνει επικίνδυνα, τότε το πιθανότερο είναι ότι βάζεις σωματικό λίπος και όχι τόσο μυϊκή μάζα, οπότε θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσεις το πρόγραμμα διατροφής σου. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες όλο αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Ελπίζω να σου ακούστηκαν χρήσιμες πληροφορίες για τον σωστό τρόπο με τον οποίο μπορείς να αποκτήσεις μυϊκή μάζα. Οποιαδήποτε απορία έχεις, γράψε μου κάτω από αυτό το βίντεο και θα την απαντήσω το συντομότερο δυνατόν. Σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι στο κανάλι. Αν θες, κάνε subscribe να στηρίξεις. Καθημερινά βγάζω από ένα μικρό βίντεο σε σχέση με τη διατροφή, την άσκηση και την αυτοβελτίωση. Οπότε, αν δεν θες να χάσεις κανένα, απλά κάνε subscribe. Να είσαι καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Στεπανδίν.